Το Ιράν άνοιξε τις πόρτες του στη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας. Η συμφωνία με τις 6 δυνάμεις σκοπεύει να αποτρέψει τη χώρα από το να κατασκευάσει ατομική βόμβα. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν ανακτά κεφάλαια δισεκατομμυρίων που είχαν παγώσει στο πλαίσιο των κυρώσεων, αν και η πίεση παραμένει μέσω του εμπορικού εμπάργου. Όσοι αντιτίθενται υποστηρίζουν πως το Ιράν μπορεί να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα σε μυστικές υπόγειες εγκαταστάσεις ασφαλής σε αποαέρωση επιθέσεις. Η συμφωνία πιστώνεται στον νέο πρόεδρο Χασάν Ροχανί. Όμως ο Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ παραμένει ανώτατος ηγέτης. Μήπως το Ιράν απλά αγοράζει χρόνο? Γεια σας, είμαι ο Chris Burns. Καλώς ήρθατε στο Network, μια συζήτηση με πρόσωπα της επικαιρότητας. Η σημερινή μας καλεσμένη. Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, η Τάρια Κρόνενμπεργκ, Φιλανδία, Ευρωβουλευτής των Πρασίνων και επικεφαλής της Αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με το Ιράν. Στο στούντιο του Euronews στις Βρυξέλλες βρίσκεται η αυτού εξοχώτης, ο πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Μαχμούντ Μπαριμάνι. Και από τη Βιέννη, ο Ρόμπερτ Κέλλη, ανώτερος ερευνητής στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Ειρήνης στη Στοκχόλμη. Καλώς ορίσατε, ερώτηση προς όλους αρχής γεννωμένης από την Τάρια. Στη Βιέννη διεξάγεται ένας νέος γύρος συνομιλιών με στόχο την τελική συμφωνία. Πιστεύετε ότι το Ιράν σοβαρολογεί όταν ανοίγει το πυρηνικό του πρόγραμμα στον κόσμο ή απλώς αγοράζει χρόνο? Η πολιτική βούληση, όπως την αντιλαμβάνομαι, είναι ότι το Ιράν εννοεί όσα λέει. Η Διεθνής Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας και το Ιράν συνεργάζονται καλά. Υπάρχουν βέβαια κάποια σημεία στα οποία διαφωνούν. Η εντύπωσή μου είναι ότι υπάρχει πολιτική βούληση, είναι σοβαρή και ελπίζουμε σε αποτελέσματα. Κύριε Πρέσβη, πόση πολιτική βούληση βλέπετε σε αμφότερες τις πλευρές για αυτές τις συνομιλίες? Το ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του συνολικού σχεδίου εθνικής ανάπτυξης της χώρας μας. Και αυτό το πρόγραμμα βρίσκεται υπό την παρακολούθηση της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Είμαστε απόλυτα σοβαροί στο να του προσδώσουμε διαφανή χαρακτήρα. Ρόμπερτ, βρίσκεσαι στη Βιέννη, εκεί όπου διεξάγονται οι συνομιλίες. Πόσο θεωρείς ότι σοβαρολογεί το Ιράν και πόσο η Δύση ως προς το να επιτευχθεί μια συμφωνία? Πιστεύω πως το Ιράν το εννοεί. Συνεργάστηκαν με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας στην παρακολούθηση της ύλης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμφώνησαν να κάνουν πολλά περισσότερα από το να επιτρέψουν την είσοδο στην Επιτροπή. Έκαναν μια τεράστια παραχώρηση, αποδεχόμενοι να καταστρέψουν το κατά 20% εμπλουτισμένο υλικό για την παραγωγή του οποίου ξόδεψαν πολλά χρόνια και εκατομμύρια δολάρια. Είναι μια τεράστια παραχώρηση και την παίρνω πολύ στα σοβαρά. Μου φαίνεται πως συμφωνείτε όλοι. Τι γίνεται όμως με τις κυρώσεις? Πιστεύετε πως πρέπει να έρθουν τώρα? Κάποιοι είναι υπέρ αυτής της άποψης. Τάρια. Πιστεύω πως οι κυρώσεις πρέπει να αρθούν με την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Είναι σημαντικό και τα δύο μέρη, και οι 5+1 και το Ιράν, να ακολουθήσουν τους κανόνες για αυτή τη συμφωνία. Οι κυρώσεις θα αρθούν όταν πέσουν οι τελικές υπογραφές. Κύριε Πρέσβη, αυτές οι κυρώσεις πλήττουν σοβαρά την οικονομία σας. Θα θέλατε να αρθούν τώρα ή καταλαβαίνετε γιατί η Δύση επιμένει στη διατήρησή τους επί του παρόντος? Κατά τη γνώμη μας, οι κυρώσεις επιβλήθηκαν με παράνομο και άδικο τρόπο. Ρόμπερτ, κάποιες από αυτές τις κυρώσεις σκοπεύουν να εμποδίσουν τα υλικά διπλής χρήσης να φτάσουν στο Ιράν και να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βόμβας. Πιστεύεις πως οι κυρώσεις πρέπει να διατηρηθούν? Πρέπει να υπάρξει ένα δούνε και λαβίνα. Αν το Ιράν κάνει πράξη τα όσα έχει υποσχεθεί, θα πρέπει σε προσωρινή βάση να υπάρξει κάποια ανταμοιβή. Δεν θεωρώ πως θα πρέπει να τα κρατήσουμε όλα για το τέλος. Θα έλεγα πως μια μερική άρση των κυρώσεων θα έδειχνε καλή πίστη από την πλευρά των 6. Οι επικριτές λένε πως όλο αυτό μπορεί να αντιστραφεί, ότι το Ιράν θα μπορούσε να έχει ένα κρυφό πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων. Κύριε Πρέσβη, πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς? Το Ιράν δεν επιδιώκει και ποτέ δεν επιδίωξε την ανάπτυξη πυρηνικής δραστηριότητας στρατιωτικού χαρακτήρα. Κατά δεύτερον, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της Γενέβης, όλα μπορούν να αντιστραφούν, μαζί και οι δικές μας δραστηριότητες. Τρίτον, η Δύση θα πρέπει να υπολογίσει τι κέρδισε από τις κυρώσεις, αλλά και τι πέτυχε μέσω των πράξεών της εναντίον του Ιράν. Άρα όλα εξαρτώνται από το κατά πόσο εμπιστευόμαστε το Ιράν ότι θα υλοποιήσει τις δεσμεύσεις του. Τάρια, πόσο εμπιστοσύνη υπάρχει προς το Ιράν?
Πιστεύω πως εξαρτάται από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας που πρέπει να έχει πρόσβαση παντού. Είναι επίσης ένα θέμα της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών, το ότι δεν υπάρχει μια σαφής γραμμή μεταξύ του τι συνιστά ειρηνική και τι στρατιωτική χρήση. Ελπίζω το Ιράν να συνεργαστεί. Okay, so maybe... Επομένως είναι θέμα επαλήθευσης. Ρόμπερτ, θεωρείς πως η ενεξελίξη διαδικασία επαρκεί? Έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στις καθημερινές επιθεωρήσεις στην ΑΤΑΝΣ. Πρόκειται για σπατάλη χρόνου και χρημάτων. Η ΑΕΑ θα πρέπει να μπορεί να εντοπίζει τις αποκλίσεις από τις συμφωνίες στο Ιράν εντός 2 εβδομάδων. Και μιλάμε για ένα πρόγραμμα με χρονικό ορίζοντα μηνών ή εβδομάδων ή ετών. Άρα η Επιτροπή πιστεύω έχει άπλετη πρόσβαση και τη χρησιμοποιεί πολύ πολύ αποτελεσματικά. Το ζήτημα είναι η κατασκευή περισσότερων φυγοκεντριστών και των στοιχείων που χρειάζονται. Τι γίνεται όμως αν το Ιράν υπαναχωρήσει και αρχίσει την κατασκευή πυρηνικού όπλου και πετύχει να κάνει κάτι τέτοιο? Πιστεύετε πως η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να απομονώσει περαιτέρω το Ιράν, να το επιτεθεί ή να διεξάγει έναν επικό δομητικό διάλογο? Τάρια? Αν δεν υπάρξει τελική συμφωνία, φυσικά τα πράγματα θα είναι διαφορετικά. Η κατάσταση είναι εύθραυστη τώρα. Άρα, αν υπάρχουν προβλήματα στη διαδρομή, τότε θα ξεκινήσει ένας αγώνας εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή και έπειτα θα μπει σε κίνδυνο η ίδια η συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Κύριε Πρέσβη, ως ανεξάρτητο κράτος, δεν διατηρεί η χώρα σας το δικαίωμα να κατασκευάσει πυρηνικό όπλο? Είστε έτοιμοι να πείτε πως δεν θα κατασκευάσετε τέτοια όπλα? Όπως ήδη είπα, οι πυρηνικές δραστηριότητες του Ιράν δεν έχουν και δεν είχαν ποτέ στρατιωτικό χαρακτήρα. Και σοβαρολογούμε σε αυτό. Όπως κάθε άλλο μέλος της συνθήκης για τη μη διάδοση των πυρηνικών, επιδιώκουμε να επωφεληθούμε από την ειρηνική χρήση της πυρηνικής ενέργειας. Ας το δούμε λίγο πιο πλάτια. Ο πρόεδρος Ροχάνη πιστώθηκε το άνοιγμα της χώρας πέραν της πτυχής του πυρηνικού προγράμματος, αλλά και το άνοιγμα του Ιράν με άλλους τρόπους. Ρόμπερτ, πόσο σοβαρό πιστεύεις πως είναι αυτό? Πιστεύεις ότι ο Ροχάνη έχει αρκετές αρμοδιότητες για να εφαρμόσει αυτήν την πολιτική? Κρίς, είμαι εδώ ως μηχανικός για να μιλήσω για το τεχνικό κομμάτι της υπόθεσης. Δεν νομίζω πως είμαι σε θέση να πω τι σκέφτεται ή δεν σκέφτεται ο Ροχάνη. Ωραία, ας προχωρήσουμε λοιπόν. Τάρια, τι έχεις να πεις γι' αυτό? Πιστεύω πως το Ιράν σοβαρολογεί ως προς το άνοιγμα της κοινωνίας του. Η απομόνωση μιας κοινωνίας σήμερα τη φέρνει σε μια πολύ δύσκολη θέση. Εμποδίζει το εμπόριο, τις σχέσεις, την ασφάλεια. Θεωρώ λοιπόν πως το Ιράν σοβαρολογεί. Θεωρώ επίσης ότι εμείς η άλλη πλευρά πρέπει να είμαστε σοβαροί ως προς τις ανταλλαγές πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, όλων των ειδών. Okay. Κύριε Πρέσβη, τι γίνεται με τους επικριτές που λένε πως ναι μεν υπάρχει ο πρόεδρος Ροχάνη που είναι μετριοπαθής, αλλά υπάρχει και ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ που είναι πιο σκληροπυρηνικός? Πόσο μπορεί να διατηρηθεί η πολιτική της ανοιχτότητας όταν έχετε δύο τόσο διαφορετικούς ηγέτες? Η εξωτερική πολιτική του Ιράν βασίζεται στην επικοδομητική αλληλεπίδραση με τη διεθνή κοινότητα. Και αυτό επιδιώκεται από τότε που ο πρόεδρος Ροχάνη ανέλαβε την εξουσία. Οι διεθνείς σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται στον αμοιβαίο σεβασμό, να έχουν μια ίση, δίκαιη και ισότιμη βάση. Επιθυμούμε να έχουμε αμοιβαίως επωφελείς σχέσεις με όλο τον κόσμο. Ρόμπερτ, τελευταία ερώτηση. Μπορείς να μας πεις αν στην κυβέρνηση υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί και μετριοπαθείς? Έχουμε τον πρόεδρο Ροχάνη, έχουμε τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και όσους τους ακολουθούν. Βλέποντας το από τη δική σου πλευρά, αυτή του μηχανικού, υπάρχει όντως ένας ανταγωνισμός ή μια αντιπαλότητα που θα μπορούσε να αποτρέψει το Ιράν να πραγματοποιήσει τις υποσχέσεις του για ειρηνικό πυρηνικό πρόγραμμα? Όχι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω πως η κυβέρνηση ελέγχει το τι γίνεται εκεί και πως οι μηχανικοί και οι επιστήμονες θα κάνουν αυτό που τους ζητείτε. Με το κλείσιμο του αντιδραστήρα στο Αράκ και τη διακοπή της λειτουργίας του, τους φυγοκεντριστές, τη διάλυση του υλικού, βλέπουμε τους επιστήμονες να ακολουθούν τις οδηγίες της κυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα είμαι πολύ ευχαριστημένος. Ρόμπερτ, σε ευχαριστώ πολύ, αλλά ο χρόνος μας τελείωσε. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ και τους καλεσμένους μας, την Τάρια Κρόνμπεργκ, την εξοχότητά του τον Μαχμούτ Μπαριμανί και τον Ρόμπερτ Κέλι. Είμαι ο Κρις Μπέρνς και μέχρι την επόμενη φορά σας ευχαριστώ που μας παρακολουθήσατε.